Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όσοι δεν ήσασταν ήδη στην παρέα του Λίμπερο. Στο 107,4 από το πρωί ή αργότερα. Κωστή Σαζαρό στο μικρόφωνο, η αφιτομουτσουνάρα μου. Ελάτε για το επόμενο 60 λεπτό να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, να παίξουμε την πρώτη μισή ώρα, να ενημερώσουμε για την επικαιρότητα προτάσει, την είδηση, η επικαιρότητα επιτάσει. Να σας ενημερώσουμε. Έφτασε λοιπόν το πρώτο κρούσμα. Ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Μια ημέρα που έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε με την πολύ δυσάρεστη είδηση της απώλειας του σπουδαίου Κώστα Βουτσά. Θα λέγω ότι ήταν η πρώτη ίσως και η τελευταία φορά που μας στενεχώρησε αυτός ο υπέροχος τύπος, ο γεμάτος ζωντάνια, ο γεμάτος κέφι, γεμάτος ζωή, γεμάτος τρέλα. Θα πω αυτό που είπα και το πρωί, την ατάκα που έλεγε: βάλτε ζωή στα χρόνια σας, όχι χρόνια στη ζωή σας απαραίτητα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες 23-10-287-888 σε πολύ λίγο. Μετά τις 2.30 θα επικοινωνήσουμε και με Κώστα Βασιλόπουλο να δούμε τι γίνεται στην αθλητική επικαιρότητα στα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Τα ζούμε και αυτά λοιπόν. 2020, οι ΙΗ που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα με εμβόλιο. Άνθρωποι που μία μάσκα που κάνει 5 λεπτά την πουλάνε 15 ευρώ. Άνθρωποι που ειδονίζονται το να σκορπούν τον πανικό και τον τρόμο και για ένα κλικ πουλάνε την ψυχή τους στο διάβολο. Δελτία και site που δεν το έχουν σε τίποτα να σπείρουν τον τρόμο στον κόσμο μόνο και μόνο για να πάρουν ένα κλικ και για να πάρουν μία διαφημισούλα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Φυσικά και είναι σοβαρό το θέμα, αλλά πού βοήθησε και σε τι και πότε ο τρόμος, ο πανικός και το παραλήρημα για να μας βοηθήσει εδώ τώρα σε αυτή τη φάση. Χωρίς να είμαι ειδικός, ούτε είμαι γιατρός, ούτε είμαι λοιμοξιολόγος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μόνο μπορώ να πω, με ψυχραιμία αντιμετωπιστεί όλο αυτό που μας φέρνει ο καιρός, που μας φέρνουν αυτές οι μέρες. Το ένα και το σίγουρο και το πολύ επιβεβαιωμένο είναι ότι μπορούμε να φροντίσουμε με πρόληψη που κινούμαστε, αν πλένουμε τα χέρια μας, αν απολυμμένουμε τα χέρια μας, να προλάβουμε πράγματα, να προλάβουμε. Θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές 23-10-287-888, να πω ότι το κορυφαίο πάρκινγκ στην πόλη, το κορυφαίο πάρκινγκ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή αεροδρομίου, είναι το Alpha Park. Πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, για δύο μέρες 8,50, τρεις μέρες 10,50, μιλάμε για πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα ένα τριήμερο, ένα δεκαρικάκι, τίποτα δηλαδή. Οι τέσσερις μέρες 12, οι πέντε μέρες 14 ευρώ, οι έξι μέρες 16 ευρώ και επιπλέον κάθε μέρα συν ένα ευρώ με δωρεάν μεταφορά, εννοείται. Αυτά είναι εκ των ονουκάνευ προς και από το αεροδρόμιο και με τηλέφωνο 2310-42-44-44. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε, να παίξουμε παρέα άμα θέλετε, να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε. Πάμε να δούμε τον πρώτο φίλο μας. Καλημέρα. Χαίρετε μάλλον. Ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό το παιδί. Καλησπέρα. Έλα Παναγιώτη μου. Τι κάνετε. Δόξα τι, το τι Θεό. Κάνετε. Εδώ ενημερώνουμε τον κόσμο. Να πούμε στο Αχέπα είναι μια 38χρονη... Ναι, κυρία, το που... άκουσα. Εντάξει, μετά. Είναι υπό έλεγχο το πράγμα, είναι σε χώρο τέτοιο που δεν θα... Ναι. Δεν χρειάζεται πανικό. Αυτό ρε παιδιά, δεν... Θέλει σύνεση και να ακολουθείς τις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί. Ακριβώς. Απλά ψυχραιμία. Πράγματα. Ψυχραιμία. Μπράβο, δεν είναι... Εντάξει. Δεν είναι αυτό, αντιμετωπίζεται εύκολα το... Αρκεί να υπάρχει... πώς το λένε, συνέπεια σε αυτά που λένε οι ειδικοί. Σοβαρότητα, ψυχραιμία... Ηρεμία, όχι πανικό, αφούμε στον δρόμο και, τώρα να τραβάμε τα μαλλιά μας, δεν κερδίζουμε και, κάτι. Και ένα πολύ σοβαρό θέμα, ας πούμε, που υπάρχει και είναι, ας πούμε, η διαγραφή από το Σύλλογο Παλαιών Ποδοσφαιριστών, πώς λέγεται... Παλεμάχων. Παλεμάχων του ΠΑΟΚ, του ναι. κυρίου Κώστα Ορφανού. Α, έγινε διαγραφή. Αυτό, έγινε. Όχι, α. Λέω, τους ζητάω. Ναι, 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 ναι. Δεν πήρα χαμπάρι, έγινε κάτι τώρα τις τελευταίες ώρες γιατί... και όχι τις τελευταίες ώρες, έχει γίνει κατά επανάληψη, οι θέσεις του είναι λίγο προσκύμενες προς την άλλη ομάδα που δηλώνει ότι είναι παλέμαχος, οπότε ας είναι σε εκείνη μόνο, δεν χρειάζεται να είναι και σε εμάς.
απλά πράγματα. Δεν συνάδει να είναι και στον ΠΑΟΚ και εκεί. Ναι, ναι. Ή στον ΠΑΟΚ και ακριβώς. Τίποτα άλλο. Πρέπει, και δεν το λέω έτσι. Συγκεκριμένα για τον κύριο Ορφανό. Για οποιονδήποτε. Πρέπει. Αυτό είναι. Πρέπει να αποφασίσει ο καθένας ποιας ομάδας θέλει να είναι παλέμος. Εμείς δεν λέμε να ξημερώνονται από μωρά μέχρι να γεράσουν να έχουν παίξει σε μία ομάδα. Δεν λέμε αυτό. Όμως, από τη στιγμή. Δεν γίνεται, γιατί έτσι, okay, το είναι, κατανόηση. Έτσι. Αλλά να είμαι παλέμαχος και του ενός και του άλλου δεν γίνεται. Και, λοιπόν, δεν μιλάμε με στάμπα, μιλάμε με απόψεις, έτσι. Θα πω κάτι που δεν είναι δικό μου, είναι του Νίκου του Μπουντούρη. Το είπε στη γιορτή αυτή που είχε γίνει στο Μέγαρο, ας το πούμε για τα... Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό που είπε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όταν φόρεσα, λέει, πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είχα εδώ αριστερά ένα κόκκινο σημαδάκι. Ναι. Έψαξα να δω, λέει, τι είναι, και προσπάθησα να δω αν τι είναι, και ήταν, λέει, μια σταγόνα αίμα που βγήκε από μέσα από αυτό. Το είπε ο Νίκος ο Μπουντούρης. Αυτό είναι ΠΑΟΚ, κύριε Ορφανέ. Και ο Μπουντούρης έπαιξε σε άλλες ομάδες. Και έπαιξε και εκεί, κάτω. Δεν ξέρω που πήγε, σε ποιες ομάδες. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρω ποιος είναι ΠΑΟΚ και ποιος πρέπει να είναι εκεί. Αυτό. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, λοιπόν, μου. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι, και ένα άλλο που ήθελα να πω, που είναι αυτό. Πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση που μιλήσανε μια τρύπα στο νερό, τι. Αλλά συγγνώμη, ρε παιδιά, ποιον κοροϊδεύετε. Γελάμε. Δηλαδή αυτό που σε είπε το κατάλαβες, δεν ξέρω άμα... Πώς του είπε κανονικά. Ότι το ποδόσφαιρο λύνει μόνο του τα προβλήματα. Δηλαδή κατάμουτρα στο είπε, αν το κατάλαβες. Ναι, δεν ψυχαλίζει, σε φτύνει. Κάτσε στην άκρη σου εκεί πέρα. Ναι, δεν ψυχαλίζει, σε φτύνει. Σε φτύνει, δεν ψυχαλίζει, δεν βρέχει, να ξέρεις. Έτσι, ήμαρτον κύριε. Εντάξει. Παναγιώτη, λοιπόν, μου, σε φιλώ, σε χαιρετώ. 4,85 σε βάζω, σας βάζω για το Λίθος Hotel Spa. Για το Λίθος, έτσι, για την Παρασκευή αυτό. Είχα και κάτι άλλο να δώσω σήμερα, αλλά δεν σηκώνει το κλίμα. Άστο, θα το αφήσω για άλλη μέρα. Άστο, θα το αφήσω. Ναι. Εντάξει. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, Ατάκα από κουτσά θα βάλουμε. Γεια σου, Παναγιώτη μου, ζούμου σου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Χαίρετε. Κωστημού. Χαίρετε. Τι πόνο δώσαμε τόσο καιρό σε όλους αυτούς. Βασίλες είσαι. Όπως τους έλεγε και τώρα, Τεμέκ Παοξίδες. Αγόρι μου. Το έλεγε από τότε που ήμουν 5 χρονών αυτό, να ξέρεις. Τους γιαλατζίδες Παοξίδες. Χαρείτε τι πόνο δώσαμε. Χαρείτε 665 μέρες ήταν αυτές. Έτσι. Πω. Υπήρχε κόσμο. Έτυχε τώρα να κλείσει ένα ραδιόφωνο και ξέρεις ότι εμείς ακούμε εσένα και αυτό που έκλεινε οι περισσότεροι. Ναι. Και ακούσα κάτι άλλες εκπομπές και τους λέγανε, ρε Σικώστη, τι λέγανε στον κόσμο, ρε φίλε, τι πίκρα έχουν βγάλει. Τι να κάνεις, ρε φίλε, έτσι να πει. Δηλαδή, από εδώ της Manchester City και την Βαρκελόνη δεν πρέπει να κάνεις, θα πηδάνε από τον πύργο του Άιφελ. Έτσι, φίλε. Έχω συναντήσει κάτι δικούς μου, είχα να τους δω. Θυμάσαι όπως αυτούς που μας φέρνουν για τα εστήρια από τον Ολυμπιακό. Έτσι με ξαναπήραν τηλέφωνο. Ναι. Με παίρνουν τα παντρεύτηκα να πούμε να με πούνε και τώρα με ξαναπήραν. Να σου ζήσει το παιδί, ποιο λέω, το πρώτο ή το δεύτερο. Λέει, έκανες και δεύτερο, έκανα και δεύτερο. Πώς δεν μου είπατε καλός πολίτης που απολύθηκε τον 96. Πού βρίσκει κανένα αυτή και όλα τα ξέρουν πια, όλοι άχρηστοι είναι. Όλοι, ο Φερέιδα, πρέπει να φύγει ο τέτοιος, να φύγει ο άλλος, καθίστε καλά. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, άμα η πρώτη αγωνιστική είναι ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και κάνεις ένα διπλό, λέει, μετά τι θα λένε. Μετά τι θα λένε, έλατε. Λίγο, ρε παιδιά, αφήστε λίγο, ρε παιδιά. Δηλαδή είπαμε κριτική, ναι, αλλά όχι έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Πω. Πώς είναι, που είχα πει καλά σε αυτοί τραβούσανε πόνο, κανονικό πόνο, δηλαδή είχαν, πώς θα σε πω. Να είσαι πάντως, Βασίλη μου, μισό δευτερόλεπτο. Να είσαι πάντα επιφυλακτικός σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αν αυτός που βγαίνει και βγάζει τέτοια χολή είναι όντως ΠΑΟΚ. Είστε μεταξύ μας γνωστοί μας δηλαδή, όχι μόνο στα ραδιόφωνα. Α, καλά, γνωστοί μας φίλε, άστο. Υπάρχουν αυτός που είναι αγιάτρευτες. Γνωστοί μας, τα αδέρφια, φίλοι και τέτοιοι. Αγιάτρευτες. Μπορεί να κάνεις 2 χρόνια υπομονή να σκάσεις, δηλαδή να περιμένεις να χάσεις ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Σκίστε αυτό που αγαπάτε. Αυτό, σκίστε του τις άρκες, ρε. Σκίστε του τις άρκες. Επειδή έκανε μια ήττα. Τι θα γίνει, άμα χάσουμε το πρωτάθλημα δηλαδή, άμα δεν πάρουμε το κύπελλο, τι θα γίνει, θα πέσουμε πάνω να φάμε τις άρκες του ΠΑΟΚ. Ε. Ναι. Θέλω να το πω. Λέξτε το παίρνουμε καμιά 40 χρόνια συνεχόμενα και... Τι να πω, τι να πω. Εντάξει, ισχύει το ένα το άλλο να έρθει. Τώρα σε έχασα, Βασίλη, κάνεις για κουβέντα. Βασίλη μου. Μυτιλίνη. Έλα. Αυτά που κρύβουν λόγια τυχείο και τη Μυτιλίνη. Άστα, το τι γίνεται τραγικό, εκεί. Τραγικό φίλε, πόλεμος. Ναι. Και αυτά που θα γίνουν από 1η Μαΐου που θα πηγαίνεις και το σπιτάκι σου θα είναι κλειδωμένο. Όλα αυτά είναι από πίσω και πασάρουν τώρα τους ιούς και αυτά. Ναι. Τι να πω. Από 1η του μηνός που θα αρχίσουν κατασχέσεις θα δεις τι να γίνει. Θα πας και να σου έχουν πάρει το σπίτι. Τέλεια. Ναι. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Αλλά τώρα θα πω. Ξέρεις. Γεια σου, Μπίλη μου. Σε φιλώ. Μετάλλον είχαν πρόβλημα και φύγανε. Γεια σου, βροχή μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, αγόρι μου. Φιλιά, γεια σου, Βασιλάκη, με τα παιδάκια σας, προσέξτε. Έτσι, σε χώρους που έχει πολύ κόσμο, αποφύγετε τώρα αυτές τις μέρες. Όσο μπορείτε. Δεν φέρουμε, είπαμε, όχι πανικός, όχι παραλήρημα, όχι τρομοκρατία. Έτσι, αλλά αποφύγετε εκεί που πάει τώρα, πάει πολλής κόσμος. Ειδικά παιδιά, ειδικά ας πούμε, έχετε γονείς, παππούδες μεγαλύτερης ηλικίας που είναι υψηλές ομάδες κινδύνου. Αποφύγετε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, πλένετε καλά τα χέρια, αποφύγετε τα μωρά που βάζουν τα χέρια στο στόμα αμέσως. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Ο πρώτος. Δεν χρειάζεται να είναι αυτός καθόλου, το έχω πει εκατομμύρια φορές, ο κύριος Κώστας Ορφανός. Ναι, ναι. Ακούς. Ναι, φυσικά ακούω και το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ όταν σκόραρε κάτω στο Καραϊσκάκι της βάρος μας που πήγε στη θύρα 7 και φιλούσε το σήμα του νεαρού με το στεφάνι. Μάλιστα. Αυτό να πρέπει να τον διώξουνε, ειδικά ο κύριος Πέλιος, ο οποίος είναι πρόεδρος των Παλεμάχων, να τον σουτάρει. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους μέσα στην ομάδα μας. Μάλιστα. Πρέπει να επιλέξουν. Εδώ ή εκεί. Είναι, δεν όχι, γίνεται, δεν χρειάζεται πριν να επιλέξουν. Να τον διώξουνε. Ναι, ναι. Άμα τον έχεις ακούσει, όπου τον έχουν φωνάξει συνεδρία, πάντοτε μιλάει κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, όχι δική μας. Να επιλέξουν οι παλέμαχοι που ανήκουν. Και τι παλέμαχοι θέλουν να είναι. Αυτό. Ακριβώς. Ναι, και άλλοι έχουν φύγει αυτό, και έχουν παίξει δεξιά και αριστερά. Αλλά ήταν άψογοι όταν παίζανε μεταξύ μας αγώνες. Κύριοι. Ακριβώς, ήταν κύριοι. Αυτό το παλικαράκι που το φωνάσαμε ποιος ο Κώστας, ο Ορφανός, δεν χρειάζεται να είναι στους Παλεμάχους. Τέρμα και τελείωση. Αυτά, ευχαριστώ Κωστή μου. Έγινε Γιώργη μου. Να είσαι καλά, γεια, γεια. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Μου στέλνετε εσείς, μου αφήνετε τα 3 τελευταία ψηφία για να σας βάλω στην κλήρωση, γιατί την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση για πάλι για Λίθος Hotel & Spa. 2 μέρες, 1 διανυκτέρευση. Με πρωινό μέσα. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Συζητάμε ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε. Παίζουμε αν θέλετε αντίστροφη μέτρηση. Και ακούμε και την άποψή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα έχω ηχητικό για τον Βουτσά. Μόλις σταματήσουν οι γραμμές θα το βάλω φυσικά. Το σπουδαίο Κώστα Βουτσά. Ναι. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Όχι. Το χάσαμε. Πάμε εδώ. Ναι. Εγώ είμαι. Βεβαίως, καλώς το παιδί. Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε Κωστάκι. Έλα, έλα αγοράκι μου, έλα, έλα. Λοιπόν, πάμε. Ο Παναγιώτης άνοιξε μεγάλη πληγή, ε. Έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και άλλος που πούλησε το Λίμπρεξ μαζί με τον Πανιώτη κάτω. Και δηλώνει παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ όταν βγαίνει στα κανάλια. Δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να λέγονται ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γι' αυτό και στη Φιέστα δεν τους είχε. Αν θυμάσαι Κωστή μου. Πώς δεν θυμάμαι. Δεν έδειξε όσοι πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Αυτούς τους έδειξε. Όχι. Να μην πω και τον τρίτο. Γιατί ο τρίτος δεν έκανε τόσο μεγάλο κακό. Ναι. Ο τρίτος, ο τρίτος είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Με μουσάκι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δεν είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν,
Εγώ θα είμαι από το Πανεπιστήμιο ΑΚΕΠΑ. Θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όσους φοβούνται τον κορονιέο, κολονιέο, όπως το λένε. Ναι. Λοιπόν, σκορδοστούμπι, παιδιά, έκανα το πρωί, πια δύο γουλιές. Να σου πω κάτι, κάτι μου ήρθε να σου πω την αλήθεια μέσα από τη γραμμή. Μου μύρισε λίγο σκόρδο. Καλύτερα σαν να έφαγες πατσά. Λοιπόν, είσαι ούτε βήγα σε πιάνει, ούτε πυρετό σε πιάνει, ούτε τίποτα. Ωραία. Πρωί μεσημέρι, λίγο όμως, μην ρίξεις την πίεση και σε τρέχουμε. Το κάνει. Λίγο, δύο γουλίτσες έχω πιει και είμαι περδίκη. Φωνάζω και το λέω, πάω κάρας, αγαπάω. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου. Δεν φοβάμαι μου. Κανέναν. Κανέναν δεν φοβάμαι. Γεια σου Παυλάρα μου. Κανέναν δεν φοβάμαι. Και κάτι άλλο, ναι. Είναι ένας από αυτούς που κέρδισα το μπουζάκι το πριν, να ξέρεις. Α, ναι. Τέλεια. Ναι, Παύλος. Θα στείλω τα ονόματά σας, ναι. Θα στείλω τα ονόματά σας στην Αγγελική, τώρα μόλις βγω, ναι. Το μεσημέρι και θα πάτε να τα πάρετε από αύριο. Πήρα την Αγγελική εγώ και την είπα το Σάββατο να πάω. Από αύριο. Ναι, εγώ θα πάω και από αύριο να δούμε όποτε ταιριάξει. Χαίρομαι. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Πάντα γερή να είναι η εκπομπή και να δίνει τέτοια δώρα. Ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Αυτό. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Τα έχουμε τα δώρα. Ναι, έλα Στράτο. Καλό το παιδί. Καλό στο Στράτο. Μόνο η εκπομπή να είναι γερή. Αυτό αυτός την κάνει στα μπίπι μας. Και δυο αυγά Τουρκίας. Εντάξει τώρα η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάνε όλοι εκ του ασφαλούς, γιατί άμα δεν έρθεις εσύ θα την κάνει την εκπομπή ο Βασίλης. Ακριβώς, οπότε αυτό. Λοιπόν, αυτό θα σου πω, ένα πολύ μικρό περιστατικό, έχει πάρα πολύ πλάκα παιδιά. Εδώ τώρα τα πρωινά δεν έχει τυχολύψει, έρχομαι μόνος μου. 7 ναι. Η ώρα λοιπόν, είμαι μόνος. Κάποιοι ακροατές είχαν μάθει που ερχόντουσα το πρωί, λέγαμε μια καλημέρα κτλ. Τώρα άλλαξε και ο όροφος, οπότε έρχομαι και βρίσκω προχθές απ' έξω έναν έξω από το στούντιο. 7 και 10. Τι γίνεται, καλά. Καλά, ναι. Λέω, ψάχνεις κάτι, λέει, περιμένω να του ζετσαρώ. Α, τέλεια. Κάθομαι κι εγώ απ' έξω λοιπόν. Λέει, πιστεύεις αρθεί. Μου λέει, πιστεύεις αρθεί. Του λέω, φίλε, πολύ δύσκολο. Έτσι, ε. Λες να φύγω, λέει, και να ξαναρθώ. Λέω, ξέρω, εγώ είναι και περίεργος αυτός. Έρχεται, λέει, στην ώρα του ή έρχεται, λέει, παρά ένα. Λέω, παρά ένα, τελευταία στιγμή έρχεται. Άρε. Και λέει στον αέρα ότι έρχεται, λέει, μια ώρα πριν και ετοιμάστε και τέτοια. Είδες, ρε, παιδί μου, λέω. Είδες. Αυτός με την κουβέντα όμως αρχίζει να ακούει λίγο τη φωνή. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη φωνή, να ντουμπλάρουμε, να κάνουμε άλλη φωνή. Λέει, Κωστή, λέει, εσύ είσαι. Λέω, τι εγώ είμαι. Λέει, εσύ δεν είσαι η φωνή. Όχι, όχι, φίλε, εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε, λέω, και τον ντουμπλάρουμε όταν είναι βραχνιασμένος. Πώς έχουν οι επώνυμοι, λέω, τους σωσίες. Είσαι πολύ μεγάλος αλήτης, φίλε, πραγματικά. Τι ωραία. Πραγματικά. Κοίτα, υπάρχει κόσμο Στράτο που δεν έχει δει φάτσα. Ήθελα να είμαι από μια μεριά όμως να το δω αυτό. Αμαγία, μαγία. Στεκόμαστε και δύο τώρα και δεν μιλάμε. Λες αρθεί, λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω. Απλά υπάρχει κόσμος που δεν σε έχει δει φάτσα, δεν βγαίνουμε εμείς, δεν είμαστε τηλεοπτικά πρόσωπα ή δεν έχει καθόλου με βιντεάκια, με ίντερνετ, με Facebook, ναι, και τέτοια. Ή δεν θέλει. Υπάρχουν ναι, και αυτοί που δεν αυτοί θέλουν. Που δεν πολύ σεβαστό και αυτό, ξέρεις, έτσι. Που παθαίνουν σοκ όταν σε βλέπουν. Α, νόμιζα ότι θες αδύνατος 27 χρονών γαλαωμάτης, ξανθός, νευρικός. Εντάξει. Okay. Δεν μου λες, Κωστή, τι είπε πάλι αυτό το πουλί ο ορφανός. Δεν ξέρω τώρα να σου πω τελευταία. Δεν έχω άποψη. Δεν έχω. Δεν τότε γιατί τον κράζουν. Τι δεν ξέρω. Α, κάτσε λίγο γιατί έχω ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Μισό δευτερόλεπτο. Μισό. Λοιπόν. Έλα, Στράτο, ζητώ συγγνώμη γιατί είχαμε τηλεφώνημα από τον Άρη Κουτσιούκη, τον εξαιρετικό φίλο και ρεπόρτερ του Open που βρίσκεται στο ΑΧΕΠΑ. Ολοκλήρωσε για να μην σε κόβω. Okay, έλα, λοιπόν, γόρι μου. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι να μην ανησυχεί ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας για τον κορονοϊό, για την Νότια δεν ξέρω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κανέναν γιατί εδώ έχουμε όλοι πάγο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να... Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, έτσι. Η συνοσηρότητα από τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ σπάνια. Απλά επειδή είναι Αθηνά και Χυρακίνη, εντάξει τώρα άμα βρείτε κανένα μυρμικοφάγο, καμιά νυχτερίδα, μην τη φάτε ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο, λίγο μακριά. Πώς είμαστε ας πούμε στη Σαρακοστή που δεν τρώμε κρέας, δεν τρώμε αυτά. Εντάξει, λίγο μακριά τις νυχτερίδες και τους μυρμικοφάγους. Δεν είναι κάτι. Και μία ερώτηση για τον Βασιλόπουλο που δεν του τη ρώτησες εχθές όπως ακριβώς ερώτησα. Σχετικά με τη συμφωνία που έκανε ο ΠΑΟΚ με τη ρωσική πλατφόρμα, το ποσό για να εξασφαλίσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ισχύει ότι χαϊδεύει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έγινε αγοράκι μου, έγινε. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Άρη μου! Καλό μεσημέρι. Γεια σου Άρη. Είναι ο Άρης Χουτσούκης, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικός φίλος από τα παλιά.
και μάχημος ρεπόρτερ στο Open, που τρέχει τώρα αυτές τις στιγμές για το θέμα το γνωστό. Σε ευχαριστούμε που βρήκες χρόνο, Χαραμάδας. Έβρεπα πριν από λίγο στη Ζαφύρη, στο γυαλί, και τώρα μας κάνεις αυτή την παραχώρηση τη χρονική. Άρη μου, είσαι καλά καταρχήν? Προσπαθούμε στον αγώνα της καθημερινότητας. Και τώρα ήρθε στη γειτονιά μας και ο κορονοϊός. Θα τον αντιμετωπίσουμε και αυτόν. Ήρθε. Θέλουμε, επειδή έχουμε περάσει γρήγορα φθηνών. Σοβαρά μιλάς. SARS, εννοώ ως χώρα, έτσι. Ως χώρα. Δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ που είσαι πιο κοντά στο αντικείμενο, το παρακολουθείς μέρες. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας στην Αναστασία Αργυριάδου, επίσης μαχήτρια, ρεπόρτερ έξω στους δρόμους χρόνια τώρα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο τι περισσότερο γνωρίζουμε, τι παραπάνω ξέρεις που είσαι εκεί και παρακολουθείς το θέμα, και να μας δώσεις λίγο έτσι ένα στίγμα της όλης της ιστορίας. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια ότι οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο, καθώς είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Πριν από λίγη ώρα έγιναν επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος είναι μάλιστα και λοιμοξιολόγος, άρα έχει και την ειδικότητα να γνωρίζει πράγματα σχετικά με τον συγκεκριμένη νόσο. Έγινε λοιπόν η επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον μιλάμε και στη χώρα μας για ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού. Και συγκεκριμένα για μία 38χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, να σημειώσω ότι είναι ένα από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς του συγκεκριμένου ιού σε ολόκληρη τη χώρα. Κάτι που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι εδώ, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για αυτό, αλλά και υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή. Έτσι λοιπόν η 38χρονη νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, για να απομονωθεί δηλαδή η νόσος. Να σημειώσω επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι πως τα συμπτώματα που έχει παρουσιάσει η συγκεκριμένη γυναίκα είναι ήπια, όπως μας λένε οι υπεύθυνοι. Αυτό είναι κάτι νομίζω πολύ σημαντικό και αισιόδοξο και για την ίδια την γυναίκα, γιατί πάρα πολλοί ασθενείς έχουν περάσει αυτό τον ιό, έχουν κόλλησει αυτό τον ιό και κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει καν. Δηλαδή είναι σαν μια ίωση με κάποιες φορές πιο ήπια συμπτώματα από την απλή ίωση. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν χρειάζεται πανικός. Άλλωστε τα θανατηφόρα περιστατικά που είχαμε για παράδειγμα στην Ιταλία ήταν κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι παρουσίαζαν και άλλα προβλήματα υγείας. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Βόρεια Ιταλία, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές πάρα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του ταξιδιού, δηλαδή αν ήταν ένα μεμονωμένο ταξίδι και αν, αν ήταν με κάποιο γκρουπ. Αυτό που έχει γίνει γνωστό πάντως είναι πως οικειοθελώς έχει απομονωθεί το περιβάλλον της, οι άνθρωποι με τους οποίους συναντήθηκε δηλαδή από την επιστροφή της και μετά στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της νόσου, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Αυτά είναι μέσες άκρες αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Μάλιστα. Ωραία. Τα 200 περίπου παιδιά που ήταν σε εκδρομές έχουν γυρίσει ασφαλή, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, πίσω στην Θεσσαλονίκη, εχθές. Ναι, ως το βράδυ ολοκληρώνονται οι επιστροφές των σχολείων, γυρίζει και το πρώτο επάλαμπελο κήπων, 14 παιδιά, 14 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί που ήταν στη Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο, χωρίς να υπάρχει και εκεί κανένα πρόβλημα. Είναι καλά τα παιδιά στην υγεία τους. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Άρη μου, πάντως, σε ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε ψυχραιμία. Αυτό με τον πανικό δεν κερδίσαμε ποτέ τίποτα. Είναι απόλυτα βεβαιωμένο αυτό, έτσι, ότι μόνο με ψυχραιμία και με ηρεμία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη, για το σχόλιο σου, για την επαφή που είχαμε. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο Άρης Κουτσιούκης από το Open. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν. Η τελευταία έτσι ενημέρωση από τον Άρη που βρίσκεται εκεί στο ΑΧΕΠΑ. Πάμε στο φίλο μας, αν περίμενε. Ναι. Ναι. Γεια σου Κωστή. Έλα γόρι μου και συγγνώμη μου, περίμενες. Απλά είχαμε επικοινωνήσει με τον φίλο μας τον Άρη τον Κουτσιούκη πριν και μας πήρε τηλέφωνο για να τον βγάλουμε στον αέρα να μας δώσει έτσι την τελευταία ενημέρωση αφού τρέχει η δισογραφία με το θέμα αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Τέτοια περιστατικά πρωτεύουν, δεν πειράζει. Έτσι. Τι να κάνουμε. Πετράν μου, σε ακούμε. Μακάρι... Λοιπόν. Ναι. Μακάρι να είναι το πρώτο και το τελευταίο που μακάρι. Θα μακάρι, που στη έχει χώρα έτσι. Μας. Μακάρι. Ο Κρίς είμαι, καλά είσαι. Α, έλα Κρίς, τώρα σε κατάλαβα. Νόμιζα ο Πέτρος είσαι.
Από τον Καλοχώρη. Έλα, Χρήση. Για πες. Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν θέλει η ομάδα λίγο στήριξη τώρα. Γιατί εγώ το μόνο παράπονο που είχα προχθές, γιατί δεν έβαλε το Μάτος στη θέση του και να βάζει, ναι, τον Βιερίνια μπροστά, που σε τόσα παιχνίδια το είχε κάνει. Και ο Μάτος, το Μάτος του γυαλίζει σε τέτοια παιχνίδια. Ή έστω το Μάτος δεξιά και το Βιερίνια αριστερά, αφού είδε ότι είναι σκασμένος ο Γιαννούλης. Ναι. Γιατί ο, ναι, Μάτος, το μάτι του σε τέτοια παιχνίδια γυαλίζει πάρα πολύ. Και θα, ναι, το, ναι, πιστεύω θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Απ' την άλλη, και βέβαια, πω, την άλλη, και ο Βιερίνια όσες φορές τον έβαλε μπροστά, δεν τον έβαλε εκεί που έπρεπε μπροστά. Δεν ήταν ακριβώς επάνω στη γραμμή, ήταν πιο μέσα, υπήρχε ένα μπέρδεμα, δεν απέδωσε όπως έπρεπε. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, τα δύο με το κύπελο, είχε παίξει καλά ο Αντρέ πίσω δεξιά. Γι' αυτό. Εντάξει, τώρα μετά. Κάναμε το ίδιο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κάτω στην Αθήνα. Ακριβώς, ναι, το, ναι, ίδιο. Άνευρο. Εντάξει. Άνευρο και χωρίς πάθος, χωρίς. Το Μπίσεσβαρ έχει τελευταία παιχνίδια, είναι πολύ. Τι τελευταία? Ξέρω, πολύ. Μόνο τελευταία. Άστο. Πολύ χάλια. Σαν να είναι Σωσίας. Του Μπίσε που ξέραμε. Ξέρεις τι γίνεται, Κρίς. Να σε βάλω, φίλε, να σε βάλω για το λίθος. Hotel and Spa. Κρίς, θα σου πω ένα πράγμα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Αν ερχόταν χθες το βράδυ ο Μπίσεσβαρ και δεν ξέραμε τι μπορεί να δώσει, δεν θα μιλούσαμε έτσι. Επειδή όμως ξέρουμε πόσο τεράστια κλάση έχει και τι έχει προσφέρει σε αυτά τα δύο double και σε αυτά τα τρία κύπελα, γι' αυτό έχουμε απαιτήσεις και δεν μπορούμε να το βλέπουμε έτσι ανόρεχτο. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, Κρίς. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε. Σε χαιρετώ. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό σου. 3-3-1. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι με την επιστροφή μας θα έχουμε επαφή με τον Κώστα Βασιλόπουλο για να μιλήσουμε με τον διευθυντή της Φόρτσα για όλα όσα γίνονται. Ακούσατε και τον Άρη Κουτσιού και τον ρεπόρτερ του Open που βρίσκεται εκεί στο ΑΧΕΠΑ και μας ενημέρωσε για όλα τα τελευταία νέα για την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος αυτού του ιού, του κορονοϊού στην χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην πόλη μας, εδώ στη γειτονιά μας. Κανέναν πανικό δεν θα σπείρουμε. Καμία τρομοκρατία, όχι από εμάς, ήρεμα, ψύχρεμα και ο Θεός να είναι πάντα σε όλα τα πράγματα δίπλα μας και μαζί μας. Έτσι, λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα με Κώστα Βασιλόπουλο για πολλά και σημαντικά πράγματα από την αθλητική επικαιρότητα, από τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Έτοιμοι είμαστε λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε νοερά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου Κώστα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από το Βατερλό του Ολυμπιακού χθες, μήπως στη Λίγκα? Θες να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό, στην ψηφοφορία? Κοίταξε, βασικά η σημερινή εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική και την οποία πρέπει να αναφέρουμε. Ένα σκάνδαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άνευ προηγουμένου, που απλά επιβεβαιώνει αυτό που όλοι ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε φροντίσει ποτέ να κάνουμε κάτι. Ότι μας θεωρούν και είμαστε πολίτες Β' κατηγορίας. Και η ευθύνη είναι δική μας. Δική μου, δική σου και όλων όσοι μας ακούνε. Διότι εμείς επιλέγουμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν και ποιοι θα μας εκπροσωπούν στην Βουλή. Αυτοί που μας εκπροσωπούν και τους οποίους εμείς επιλέξαμε δεν κάνουν τίποτε απολύτως για εμάς. Απολύτως τίποτα. Το ζήσαμε το Σαββατοκύριακο με όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη με αφορμή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε να το ζούμε. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά και μόνο δική μας. Ναι. Να ενημερώσουμε για αυτό που λες τον κόσμο. Να ενημερώσουμε για αυτό που λέω. Είχαμε σήμερα την απόρριψη της προσωρινής διαταγής κατά της εισήγησης που είχε ζητήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι. Για τη σύνθεση. Της προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή ορίστηκε εισηγητής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάθεσή του ήταν να δοθεί η προσωρινή διαταγή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χθες, Τρίτη, άλλαξε ο εισηγητής. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί. Είναι πρωτοφανές να αλλάξει εισηγητής. Πάλι τα ίδια. Και σήμερα, Τετάρτη, έχουμε την απόρριψη του αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτά όλα, αν υπήρχαν πολιτικοί στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη σοβαροί που θα είχαν αξιοπρέπεια και θα τιμούσαν
τους ψηφοφόρους τους δεν θα τα επέτρεπαν. Και όταν λέω δεν θα τα επέτρεπαν, τι εννοώ? Θα ζητούσαν εξηγήσεις. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι θα έκαναν κάποια πραξικοπηματικού τύπου πράξη. Θα ζητούσαν εξηγήσεις. Και με την πίεση που θα ασκούσαν δεν θα επέτρεπαν τέτοιου είδους εξελίξεις. Δυστυχώς όμως, ο Θεσσαλονικιός δεν εκπροσωπείται στη Βουλή με δική του ευθύνη. Και επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω σε τρίτο πρόσωπο, με δική μας ευθύνη. Ναι. Κανείς από εμάς δεν είναι άμυρος ευθυνών για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα δεν έχει μετρό μετά από 30 χρόνια εξαγγελιών, δεν έχει ΟΑΣΤ, δεν έχει τίποτε απολύτως. Τίποτε απολύτως. Αλλά όλα βαίνουν καλά. Τα παιδιά περιμένουν στις στάσεις των λεωφορείων επί ώρες, ατέλειωτες ώρες, για να πάνε σχολείο, να πάνε φροντιστήριο, ναι, να πάνε βόλτα αν θέλεις. Οι ηλικιωμένοι το ίδιο. Αλλά κανείς δεν συγκινείται. Είναι παρατημένοι στο έλεος του Θεού η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω, έχω επισημάνει πολλές φορές ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό και δεν είναι αθλητικό. Απλά ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ο άξονας της πόλης, επειδή είναι η αιχμή του δόρατος, εκεί φαίνεται πόσο πολύ, ποια είναι η πολεμική που ακολουθείται και η στρατηγική σε βάρος του Θεσσαλονίκου. Ναι, ναι, ναι. Η ευθύνη είναι δική μας. Πλέον εγώ δεν κατηγορώ κανέναν εκτός από τον εαυτό μου. Αυτοί που μας εκπροσωπούν δεν ψηφίστηκαν, δεν εκλέχθηκαν από εξωγήινους. Εκλέχθηκαν από εμάς. Δεν έχει σημασία τι ψήφισε ο καθένας από εμάς. Σημασία έχει ότι αυτοί που ψηφίζουν επί σειρά ετών, είτε ναι, είναι πράσινου χρώματος, κόκκινου χρώματος, ροζέ χρώματος, μπλε χρώματος, μαύρου χρώματος. Ναι. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για την πόλη αυτή. Εκλέγονται, πηγαίνουν στη Βουλή, βολεύονται και τελειώνουν όλα εκεί. Μάλιστα. Ας τον ΠΑΟΚ. Ας τον ΠΑΟΚ. Όχι, απλά ο ΠΑΟΚ σήκωσε κεφάλι και φάνηκε αυτό που λες, ότι επειδή είναι η αιχμή του δόρατος, έτσι. Φάνηκε πόσο τον θέλουν εκεί που ήταν πάντα. Όπως σε όλα τα θέματα. Όπως σε όλα τα θέματα. Μάλιστα. Δεν τον θέλουν πουθενά. Ο πόλεμος είναι ανελέητος. Η Θεσσαλονίκη είναι στο έλεος του Θεού. Στο έλεος του Θεού, πραγματικά. Κυριολεκτό. Μάλιστα. Να ξαναπούμε λοιπόν ότι απορρίφθηκε από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η προσφυγή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για τη σύνθεση της ΕΕΑ, άλλαξε ο εισηγητής, όπως είπες, πάλι την τελευταία στιγμή. Είναι ακριβώς όπως είχε αλλάξει τελευταία στιγμή η σύνθεση της Επιτροπής. Μια από τα ίδια δηλαδή. Μια από τα ίδια. Μάλιστα. Τέλεια. Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Και όπως βλέπεις, δεν κρύβονται κιόλας. Δηλαδή, απροκάλυπτα, Κώστα. Δεν υπάρχει. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εχθές είχαμε στη Super League την ψηφοφορία αυτή, στην οποία... Χθες ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, με παραγωγικά ένα πρόσωπο, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, με τις κινήσεις του, την ευφυΐα του, τις γνώσεις του και το όνομα του ΠΑΟΚ, πέτυχε μια τεράστια νίκη σε βάρος του οργανισμού του Ολυμπιακού. Μια νίκη η οποία, αν διάβαζε κανείς προσεκτικά τις διαρροές του Ολυμπιακού, καταλάβαινε πόσο πολύ τους πόνεσε. Και τους πόνεσε γιατί το σύνολο των ελληνικών ομάδων, το σύνολο των ομάδων της Super League και οι ιδιοκτήτες των ομάδων τους γύρισαν την πλάτη. Τους είπαν ένα ηχηρό, φτάνει, κουράσατε, τα θέλετε όλα δικά σας. Δεν θέλετε ούτε τα ψίχουλα να πέσουν από τα τραπέζι σας για να τα φάνε οι γάτες που περιμένουν. Φτάνει. Δεν υπάρχει, ξέρεις, πιο μεγάλη, θα μου επιτρέψει την έκφραση και ο κόσμος που μας ακούει θα μου επιτρέψει, τη σφαλιάρα. Ναι, ναι, ναι. Για τον ναι. Ολυμπιακό αυτό που έγινε εχθές. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι. Τίποτα. Τους είπαν φτάνει επιτέλους, φτάνει και στα μούτρα του Κούγια και του Ολυμπιακού. Φτάνει, ρε, κουράσατε, φτάνει. Δεν θέλετε ποδόσφαιρο εσείς. Εσείς θέλετε ο Μεν Κούγιας δημοσιότητα, γιατί η δημοσιότητα τον τρέφει, και ο δε Ολυμπιακός θέλει να τα κερδίσει όλα 100-0. Χωρίς να τον ενδιαφέρει το τρόπος. Μόνο να κερδίσει. Να κερδίζει τίτλους διακρίσεις πατώντας πάνω σε πτώματα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έλεγα και χθες που συναντήθηκαν ο Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ. Τι να πείτε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Τι να πείτε. Αφού δεν σας το έχετε το ποδόσφαιρο γραμμένο στα παλιά σας τα παπούτσια. Μα του το σας ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση. Του το είπε και κατάμουτρα ο Τσέφεριν. Τι να του πει, θα αλλάξει το ποδόσφαιρο ο Μητσοτάκης.
Θα αλλάξει το ποδόσφαιρο ο Μητσοτάκης, δηλαδή ξαφνικά, από πού και πού θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις, δηλαδή βλέπεις τι γίνεται στα ελληνικά νησιά. Βλέπεις τι γίνεται στα ελληνικά νησιά. Τα πρόβατα φοβούνται το λύκο, λένε, αλλά ο Τσομπάνης θα πάει για σφάξιμο. Ναι. Αυτά που γίνονται είναι τρομερά. Θα αλλάξει το ποδόσφαιρο ο Μητσοτάκης, δηλαδή έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να αλλάξει το ποδόσφαιρο, ή ο Γεραπετρίτης, ή ο Αβγενάκης, ο οποίος είναι διορισμένος από τον Ολυμπιακό. Αυτοί όλοι μπορούν να αλλάξουν το ποδόσφαιρο. Τι παρέμβαση να κάνουν, η μόνη παρέμβαση που θα πρέπει να κάνουν στο ποδόσφαιρο είναι να βάλουν ένα στόπ στον Ολυμπιακό και θα φτιάξει το ποδόσφαιρο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι θα πει, αν έχουμε επεισόδια, λέει, θα αποβάλλω δύο ομάδες. Σόπα, εσάς περιμέναμε τόσα χρόνια να μας πείτε για τα επεισόδια. Και ποια επεισόδια έχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ποια επεισόδια έχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Με τον Πλατανιά ήταν κλειστές οι κάμερες και είχαμε ήπια βία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, αν θέλουμε. Ας ανοίξει ο Μητσοτάκης με τον Τσέφερ τις κάμερες του Καραϊσκάκη. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι είναι η κατάσταση. Αυτά. Και προχωράμε με όλο αυτό. Μετά από αυτή την εξέλιξη και τη σημερινή, αλλά και χθες, όπως είπαμε, στην ψηφοφορία. Η ομάδα Κώστα, όπως είπαμε και χθες, πρέπει τώρα να μαζέψει, να ανασκουμποθεί, να ανασυνταχθεί, λοιπόν, μάλλον καλύτερα. Το υπόλοιπο, ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Το αγωνιστικό κομμάτι, ό,τι είπαμε, αρχίζει γεννόμενης από την Κυριακή. Με την Ξάθη, ναι. Αρχίζει γεννόμενης από την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αυτό το λένε, ακούγεται εύκολο, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και δεν το θεωρώ και εύκολο. Δεν το θεωρώ και εύκολο. Θα πρέπει όμως, αυτή είναι η υποχρέωση των παικτών και των τεχνικής ηγεσίας, το είπα και χθες, έτσι δεν... Δεν έχουν άλλη επιλογή, Κώστα, πέρα από αυτή. Μονόδρομος. Ναι. Να βρουν γιατί η ομάδα παρουσιάστηκε όπως παρουσιάστηκε την Κυριακή και να την διορθώσουν. Από την Ξάνθη αρχής γενομένης και μετά πολύ κοντά το μάτς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα μάτς δεν προλαβαίνει η ομάδα να... Τώρα πρέπει αυτά να γίνουν. Τώρα, μέσα στις προσεχείς ώρες και μέρες να αλλάξει. Είσαι αισιόδοξος, Κώστα, εσύ προσωπικά θεωρείς ότι μπορεί να το γυρίσει η ομάδα, ο προπονητής, οι παίκτες να γυρίσουν το κουμπί και να δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ? Ναι, δύσκολη ερώτηση κάνεις, Κώστα. Ναι, το ξέρω. Η πίστη μου στις δυνατότητες της ομάδας δεν έχουν ταβάνι, δεν έχει ταβάνι. Ναι, συμφωνώ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει τις καλύτερες μονάδες και την καλύτερη ομάδα. Αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο γήπεδο. Ναι. Την ευθύνη φέρουν ο προπονητής και οι παίκτες. Ναι, ναι. Από δεν κοινού. Είναι αμύρι ευθύνη. Ναι. Από κοινού, βεβαίως. Δηλαδή, λέμε ότι ο προπονητής έκανε εκείνο, έκανε το ένα, μα, ό,τι και να κάνει κάτι θα πούμε. Εγώ τον είδα μια χαρά την αίσθηση την ομάδα στο ξεκίνημα. Αυτό που δεν ήταν ωραίο ήταν η εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή άφησε τον Τζιμίκα χωρίς τη σωστή επιτήρηση. Η αλλαγή μετά εσωτερική εκεί, μπίστερ, παρπέλκα κτλ. Δεν έφερε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή την ομάδα δεν επέλεξε με τον Παναθηναϊκό, άλλη ομάδα επέλεξε. Αυτή και έπαιξε αυτή μια χαρά. Αυτή η ομάδα έπαιξε μια χαρά. Ναι. Άλλα τα χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού, άλλα του Ολυμπιακού. Ναι. Να το δεχτώ. Ναι. Είδαμε πάθος και ενέργεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να τους πει ο προπονητής την ώρα που ο Τσιμίκας κάνει κούρσα. Ρε, κάντε ένα φάουλ στο κέντρο να πάτε να γίνει κάρτα να σταματήσουμε τη φάση. Ο προπονητής δεν είναι PlayStation. Δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο να πατάς τα κουμπιά και να γίνονται πράξεις και εντελώς. Ναι. Δηλαδή, έτσι, δεν μπορεί οι παίκτες να κοιμούνται ήσυχοι ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτό που βλέπουμε. Όχι, βέβαια. Για αυτό που είδαμε, μάλλον, δεν ήταν το γενικεύω. Ναι. Έτσι είναι, Κωστά. Ωραίο είναι. Δηλαδή... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φταίνε όλοι, δεν φταίει ο προπονητής. Φταίει ο προπονητής. Δεν φταίει ο Μαουρίσιο, δεν φταίει ο Πέλκας, δεν φταίει ο Μπίσεσβαρ, δεν φταίει ο Σιντέρσκι, δεν φταίει ο Λιμνιός, δεν φταίει ο Μίσιτς, δεν φταίει ο Βαρέλα. Δεν φταίνε αυτοί. Όλοι, δηλαδή δεν ξέρω κανέναν, έτσι. Να μην πω τώρα 18 φυσικά, ονόματα. Φυσικά, δεν χρειάζεται, καταλαβαίνουμε, ναι. Λοιπόν, ναι. Πώς θα γίνει. Ναι.
Βρήκαμε τώρα προπονητής. Το ξέρω, το βλέπουμε ότι ο προπονητής έχει θέματα. Μα βοηθήστε τον. Σαν παίκτες, εσείς βοηθήστε τον. Τι θα πει έχει θέματα ο προπονητής. Αλλονίζει της Νίκας, σκότωσε να θέσει ο Καθαντζόγλιο και δεν τον έκοψε κανείς. Βγήκε από την 4, πέρασε από κάτω, κόντωσε ένα οργό στο γήπεδο. Και προειδοποίησε κιόλας, δεν το έκανε μία φορά, το είχε κάνει ήδη στο πρώτο ημίχρονο. Είχε κάνει κάποιες κουβέντες. Αυτό κουβέντες. Λέω, ναι. Να πω ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ναι, έχω την πίστη λοιπόν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να τα γυρίσει όλα. Δεν χάθηκε τίποτα, τίποτα απολύτως. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με αυτό το ρόστερ, ποιο να είναι τον Ολυμπιακό, δεν τον βλέπει. Την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Έτσι, έτσι. Είναι ανώτερος. Απλά πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο, Κώστα. Πρέπει αυτό να που το λες. Αποδείξει. Αυτό. Okay, πρέπει να το αποδείξει. Έμπρακτα. Αυτό είναι που λέμε το κουμπί. Πρέπει να το αποδείξει. Εγώ θεωρούσα ότι το κουμπί γύρισε. Αυτό είδαμε σε δύο μάτσες τον Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Εδώ είναι. Μπροστά είναι το πεδίο τώρα. Και είναι στο χέρι τους. Επειδή ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν, αυτό που λες, Κώστα, δεν είναι ότι ήρθαν χθες το βράδυ κάποιοι παίκτες και δεν ξέρουμε. Αυτοί έστευσαν νταμπλούχο τον ΠΑΟΚ. Αυτοί πήραν το αίτητο πρωτάθλημα. Γι' αυτό έχουμε απαιτήσεις. Και όπως λες, θα βοηθήσουν και αυτοί τον προπονητή που βλέπουμε ότι έχει θέματα. Ας παίξουμε πάθος. Και αν παλέψουν, ας χάσουν. Δεν έχει κανένας απέτηση. Δεν έχει κανένας απέτηση να είναι αιώνια αίτητη. Έτσι δεν είναι. Αλλά είπε κανείς και πράγμα. Μην είναι το δημιουργήσουμε και κακές εντυπώσεις. Αυτό που λέμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει. Παίξει, ναι, ναι. Και χάσει. Παίξει και χάσει. Παίξει. Αυτό. Πάλεψε. Ναι. Προσπάθησε. Αυτό. Ήδρωσε. Ναι, ναι. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία πνευματικά ήταν... Ξέρεις, δηλαδή έλεγες... Δεν τρέχει ένα στις κλάδες με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ναι, αυτό. Αυτοί ετοιμάστηκαν για ντέρμπι. Και οι πληροφορίες ήταν ότι τις προηγούμενες μέρες στην προπόνηση πραγματικά η κατάσταση ήταν, υπήρχε πολύ πάθος, ναι, ναι, ναι. Υπήρχε φοβερή ενέργεια, υπήρχε ένταση και μεγάλη προσμονή. Και την Κυριακή είδες κάτι άχρωμο, άοσμο και άγευστο. Έτσι. Φαντάσου πόσο χάλια ήταν ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Που κέρδισε με αυτόν τον γκολ, αυτό το ΠΑΟΚ. Από σπόντα. Αυτό, από σπόντα. Εδώ, εδώ, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, μπροστά είναι τώρα τα μάτσα. Ο κόσμος είναι δίπλα, πιστεύει στην ομάδα. Ο κόσμος πάντα ήταν δίπλα. Έτσι, ο κόσμος ήταν πάντα δίπλα. Ο κόσμος ήταν εκεί. Φυσικά. Όταν ο ΠΑΟΚ βλεπόταν, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζαν σαρδέλες, όταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε μια φορά στα τέσσερα παιχνίδια, ο κόσμος ήταν εκεί. Αυτή η ομάδα, ό,τι έχει πετύχει στην προσαβίδη εποχή, το οφείλει στον κόσμο της. Φυσικά. Από την ίδρυσή της, από την ίδρυσή της, τη γιγάντωσή της, την απόκτηση γηπέδων, τα οφείλει όλα στον κόσμο της. Ακριβώς. Από αυτούς που την ίδρυσαν, τα παιδιά αυτών και όλων όσοι ακολούθησαν μέχρι σήμερα. Ναι. Μετά εμφανίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης, που όλη αυτή τη δυναμική, την τεράστια, την πήρε και την έκανε, την απογείωσε. Τη μετέφρασε και σε τίτλους και σε δύναμη. Βέβαια. Εντάξει, έτσι, ναι, αυτή έτσι, είναι πραγματικότητα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα τώρα με το Σαββίδη ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να έχει μια σούπερ 20 στο κύπελο και μια σούπερ 20 νομικών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον πόλεμο που δέχεται. Φαντάσου τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν ανέκδοτο αυτό που λέγαμε. Και δεν το ξέραμε ότι είναι ανέκδοτο. Το πιστεύαμε κιόλα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε και δίκιο. Τώρα καταλάβαμε πόσο ουτοπία ήταν. Τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά και το λέω. 50 χρονών είμαι και το καταλαβαίνω ότι όταν έλεγα στα 40 μου θα πάρω πάω κουτάζιμα ήταν τοπικό. Τι να πάρω κουτάζιμα, πού να πάρω κουτάζιμα. Πήγε να το πάρει τότε από τον Παναθηναϊκό του πατέρα, των Γιανακόπουλων, του Βαρδινογιάννη και του Βιενόπουλου. Με το σπάνω αυτό. Αυτοί σκέπασαν τη Θεσσαλονίκη με τα λεφτά τους. Σκέπασαν. Τι κουτάζιμα να πάρει, πού να τα πάρω το κουτάζιμα. Τι είναι αδύνατο, πώς θα το πάρεις, τι να πάρεις. Δεν το αφήνουν να το πάρεις. Έτσι είναι. Έτσι. Και ίσως θεώρησαν, Κώστα, μετά την κλοπή με τη Σερπαντίνα, ότι ο οργανισμός αυτός δεν θα έχει αντοχές να σταθεί στα πόδια του. Σου λέει το κυνηγούν 33 χρόνια, τους το κλέβουμε σε μια δικαστική αίθουσα, το δίνουμε αλλού, πώς θα σηκωθεί αυτός ο οργανισμός. Κι όμως υπήρχαν οι αντοχές, υπήρχαν τα ψυχικά αποθέματα και πήρε το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Και αίτητο κιόλας. Έτσι πιστεύω. Έτσι. Μάλιστα. Τι να πω. Το σχόλιο σου για το ότι
απέκρυψαν την ήττα της K19 στον Ολυμπιακό, δηλαδή αυτό και αν είναι, ας πούμε, ανέκδοτο, δηλαδή ενδεικτικό. Την ήττα από την K19 που το σβήσαν από παντού, δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή, ζήτω η δημοκρατία. Απίστευτο. Ούτε εκεί στα παιδάκια, ούτε εκεί. Να μην φάνε οι τεσσάρα. Πουθενά. 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 Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω, τι να πω. Κώστα μου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Αν θες να... Αυτά για σήμερα. Αυτά. Σήμερα. Αυτά έχουμε... Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή το θέμα της επικαιρότητας δεν είναι με το ΠΑΟΚ ούτε τίποτα. Είναι η δημόσια υγεία. Ναι, ναι. Βγάλαμε και τον Άρη τον Κουτσούκη πριν, ναι, και μας είπε σχετικά. Να και καθένα στο νου του λίγο, το, γιατί είχαμε το πρώτο κούσμα κορονοϊού. Ενημέρωση, προσοχή. Ψυχραιμία. Είναι. Ναι. Σίγουρα ψυχραιμία, αλλά προστασία, προσοχή. Πρόληψη. Πρόληψη, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίδονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται μυαλό και φροντίδα ο καθένας για τον εαυτό του, για την οικογένεια, μέχρι να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί σωστά και σοβαρά. Δεν είναι ένα αστείο θέμα, αλλά δεν είναι και ένα θέμα που θα πρέπει να προκαλέσει, να επιτρέψει, να μας επιτρέψει να συμπεριφερθούμε πανικόβλητοι. Έτσι, έτσι ακριβώς, Κώστα. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος θεώρησης του πράγματος, όπως το είπες, όπως το είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Ρίμπερ. Γεια σου, Κώστα μου, γεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του ήταν μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εμείς τελειώνουμε εδώ. Θυμίζω ότι το Αλφα Πάρκ, το πάρκινγκ, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου, είναι ο χορηγός μας. Πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, δύο μέρες 8,5. Και για κάθε επιπλέον μέρα μετά τις 6 μέρες, 16 ευρώ οι 6 μέρες. Αφήνετε το αυτοκινητάκι σας. Δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο, 2310-42-44-44, με το ξαναλέω, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, έρχεται Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερος 107,4. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8, πρώτο Θεός, ψυχραιμία, ηρεμία, και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Bye, bye, γεια σας, γεια σας.